όπως ο Κωστής ο Ατσαλάκης, για σένα και που πήρα την ευκαιρία από αυτά τα λόγια να πω ότι πραγματικά ο Θανάσης Κορδαλός είναι ο άνθρωπος που κουβαλά την μουσική παράδοση της Κρήτης στους ώμους του. Μάλιστα θα πω τι λέει στο ξεκίνημα της εκπομπής ένας συνάδελφός σου, ο Μανώλης ο Μανουράς. Ο Μανώλης ο Μανουράς έχει πει και έχει γράψει ότι 300 λέει, χρόνια να τηλιοπονάει η Κρήτη, δοξάρι σαν τους Κορδαλού δεν βγάζει. Και πιστεύω ότι όλοι οι καλλιτέχνες, αλλά και όλος ο κόσμος, θα χαρεί ιδιαίτερα όταν αντικρίσει ζωντανά απόψε σε αυτή την εκπομπή το Θανάση το Σκορδαλό. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που μου κάνεις την τιμή να είσαι εδώ μαζί μου για να δούμε και να ακούσουμε το Θανάση το Σκορδαλό. Ευχαριστώ αγαπητέ φίλε Γιάννη. Ευχαριστώ το Κρέτα Channel. Ευχαριστώ τον αγαπητό φίλο Γιώργο Σιντηράκη και όλο το προσωπικό το οποίο απόψε θα βοηθήσει για να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Θα πρέπει να σου πω, δάσκαλε, ότι σου έχω τρεις εκπλήξεις απόψε. Τρεις εκπλήξεις. Θα τις δεις και θα τις ακούσεις, όπως και οι τηλεθεατές μας παρακολουθούν. Αλλά επειδή έχουμε πει πολλές φορές πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε και πού ξεκίνησε τα πρώτα βήματα στην κριτική λύρα ο Θανάσης Κορδαλός, θα πρέπει να σου πω ότι σήμερα το πρωί επικοινώνησα τηλεφωνικά με το μεγάλο δάσκαλο της παραδοσιακής μουσικής, τον Σίμωνα Καρά. Τον άνθρωπο που έχει κάνει γνωστή την ελληνική παραδοσιακή μουσική στα πέρατα της Οικουμένης. Την κινητή βιβλιοθήκη όσον αφορά την παράδοσή μας. Δεν μπορούσε να μας μιλήσει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας και η σύζυγός του μου μετέφερε να πω και να ακούσει όλη η Κρήτη τα εξής. Όταν ο Θανάσης Κορδαλός βρισκόταν στην ΕΡΤ τότε, στην ΕΙΡ, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, μαζί με άλλους καλλιτέχνες, πέρασε από επιτροπή ακροάσεως για να παίξει, που σήμερα δεν γίνεται. Μου είπε ιδιαίτερα να το τονίσω αυτό, ότι ο Θανάσης Κορδαλός πέρασε άριστα τις εξετάσεις για να μπει στο στούντιο της τότε ραδιοφωνίας και να παίξει κριτική μουσική. Και μάλιστα μου είπε το σημαντικότερο, ότι ο Θανάσης Κορδαλός είναι ο πλέον καταξιωμένος, όχι λυράρης της Κρήτης ή γνωστός στην Κρήτη, ο πλέον καταξιωμένος καλλιτέχνης της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής. Είναι εκείνος που έσπασε τα όρια της Κρήτης και της Ελλάδας και είναι εκείνος που έκανε γνωστή την ελληνική παραδοσιακή μουσική στα πέρατα της Οικουμένης. Αυτά μου είπε σήμερα το πρωί και τα μεταφέρω σε σένα και στους τηλεθεατές μας. Ευχαριστώ, Γιάννη, η σύζυγος του Σίμωνα Καρά, διότι ο Σίμων Καράς έχει κάποιο πρόβλημα υγείας και δεν μπορούσε να είναι μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά απόψε. Ευχαριστώ και εκείνη την οποία γνώρισα τόσα χρόνια και εκείνον που είναι άρρωστος αυτή τη στιγμή. Έχει δώσει τη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Είναι ο Σίμων Καράς, ο οποίος επανειλημμένος, ο άνθρωπος αυτός με είχε κοντά του. Δάσκαλε, είσαι από τους καλλιτέχνες που δεν πολύ εμφανίζονται στα τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα. Και ο κόσμος περιμένει εναγωνίως να σε ακούσει απόψε, να παίξει λύρα. Μα πρέπει να το κάνουμε. Δεν ξέρω αν θα φυσήξει τώρα. Όχι ακόμα. Ωραία, πάμε λοιπόν. Thank you.
ποιος μ' αγαπά. Αμάν, αμάν. Μόνο εκείνος μ' αγαπά, μπορεί να το πιστέψει, μπορεί να το πιστέψει. Αυτός είναι, κυρίες και κύριοι, ο Θανέσιος Κορδαλός, σαν το παλιό κρασί. Και θα πρέπει να πω ότι το παλιό κρασί, όσο παλιώνει, είναι το πιο αρωματικό, έτσι δεν είναι, Αντώνη? Ωραίο. Πιο γλυκό, πιο το. Πιο νόστιμο. Δάσκαλε, έχω καταγράψει μία δική σου άποψη που λέει ότι όταν άκουσες το Ροδινό να παίζει λύρα, είπες θα γίνω κάποτε σαν το Ροδινό ή... θα παίξω. Στο ίμιση. Είπα, θα μπορέσω να πάω στο ίμιση. Είπες όταν τον πρωτάκουσες. Ναι, 11 ετών. Τι ήταν για σένα ο Ροδινός, δάσκαλε? Ο Ροδινός ήταν ένας πάρα πολύ γλυκός παίχτης που σαν παιδί εγώ στο λέω ειλικρινά ότι η πλάτη μου γέμισε νερό από την Ραχοκαλιά, από εκεί που συγκινήθηκα τόσο πολύ. Τόσο πολύ. Βεβαίως. Ποιοι άλλοι καλλιτέχνες της εποχής, δάσκαλε, σε επηρέασαν εκτός από το Ροδινό? Ήτανε κάπως εκείνα τα χρόνια, αλλά εγώ επηρεάστηκα από το ίδιο το πάθος μου. Τα ακούσματα, αυτά τα οποία είχα ακούσει σαν παιδί, ήτανε και από άλλους καλλιτέχνες, όπως ήτανε και από το ίδιο το χωριό μου, ο Μαρκογιαννάκης ο Γιώργης, ο Θεός συγχωρέστον, και ο Βασιλάκης ο Ζαχάρης Κοντήλης, ήταν το παρατσούκλι του, και πολλοί άλλοι και στο Ρέθυμνο και από Χανιά, ακούσματα κλπ. Εκείνο το οποίο ήτανε ζημία για όλη την Κρήτη, ότι ο Ροδινός έφυγε στα 23 του χρόνια από τη ζωή. Ναι, έχει γραφτεί και έχει υποθεί πολλές φορές ότι αυτός ο άνθρωπος θα άφηνε εποχή στην κρητική μουσική. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα έκανε. Αν ήταν δυνατό να δημιουργήσει, ναι, μουσική κριτική. Εκείνο που είχε ήταν ότι ό,τι έπαιζε, το γαλούζιζε με τον τρόπο το δικό του και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πριν περάσουμε σε ένα βίντεο που έχω ετοιμάσει για σένα και θα δεις, δάσκαλε, σε λίγο, και το λέω για να ετοιμάζεται το μάστερ μέσα, θα ήθελα να σου κάνω την εξής ερώτηση. Ο Σοφοκλής ο Βενιζέλος τι ήταν για σένα? Ο προστάτης. Για πες μας λοιπόν λίγα λόγια για αυτό το προστάτη. Ο Σοφοκλής ο Βενιζέλος, όσο καιρό ήμουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, κάθε εβδομάδα μία μέρα έπρεπε να είμαι σπίτι του. Γιατί είχε τραπέζα πολύ τακτικά, ξένους, ντόπιους, και το Σκορδαλό τον ήθελε κοντά του. Τον ήθελε κοντά του. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε ένα βίντεο, και είναι η πρώτη έκπληξη που σου έχω ετοιμάσει. Αν είμαστε έτοιμοι, είμαστε έτοιμοι.
Ο Θανάσης Κορδαλός πιστεύω πως εκφράζει με τον πιο ζωντανό τρόπο την παράδοση της Κρήτης στον τομέα της μουσικής. Παραμένει για πάντα ένας μεγάλος. Με την παρουσία του νομίζω πως η Κρήτη κρατιέται ζωντανή και στον τόπο μας, στην Κρήτη και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο που πέρασε. Ο Θανάσης Κορδαλός θα παραμείνει για πάντα μέσα στις σκέψεις μας και στις καρδιές μας και πιστεύω σε όλους εκείνους που αγάπησαν την κριτική και προπαντός την κριτική μουσική και την παράδοση της. Τα. Αγαπητέ δάσκαλε, είπε ο νομάρχης μας, ο κ. Γαρεφαλάκης, για το Θανάση το Σκορδαλό. Θα ήθελα να το σχολιάσει αυτό. Μίλησε και είπε αυτό που είπα στην εισαγωγή μου, ότι ο Θανάσης ο Σκορδαλός, όπως μας είπε η κυρία Καρά, έκανε την ελληνική μουσική γνωστή στα πέρατα του κόσμου και έχεις πολλά να μας διηγηθείς από τις επισκέψεις σου σε αυτά τα μέρη. Όμως, ξαναλέω ότι ο κόσμος σε έχει χάσει κάπως. Ναι, αγάπητη Γιάννη, χάσει. Και ευχαριστώ, θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερως τον νομάρχη μας κύριο Γαρεφαλάκη για τα καλά του λόγια και για πολλές φορές που τα έχει πει και στο παρελθόν. Ναι. Επειδή λοιπόν θέλει ο κόσμος να ακούσει Θανάση Κορδαλό, ναι, σε αυτή την ζωντανή εκπομπή που μου κάνει την τιμή να είσαι μαζί μου, πάμε λοιπόν, δάσκαλε. Πίστεψε ότι θα σου ξεχάσω. Πάλι η καρδιά να μου γυρεύει αγάπη. Όπα και ποιος μπορεί να ξαναμπεί και ποιος μπορεί να ξαναμπεί πάλι σε τέτοια πάθη. Thank you.
και πονή. Καρδιά είναι τούτη και πονή, ψυχή είναι και λυπάται. Και μην τσικάνεις πείσματα γιατί παρά πονάτε. Νερό και στη κεφάλαιο βρύση. Κι από θα πιει είναι αδύνατο, σημάδια δεν τα αφήσει. Αυτό λοιπόν και ο Γιώργος ο Χιντηράκης που είπες προηγουμένως για την αγάπη σου για το σπίλι, είδες τι έχει κάνει. Ευχαριστώ πολύ γιατί το είδα και θέλω να είναι πάντα στη θέση αυτή. Βεβαίως. Βεβαίως, δείχνει 26 βρύσες που τρέχουνε μέρα νύχτα στο σπίλι νερό. Δάσκαλε, θα ήθελα, ναι, ο Αντώνης. Ναι. Ναι, ο Αντώνης είναι συνεργάτης σου πόσα χρόνια? 18. Το δηλαδή μαζί, ε. Λοιπόν, πριν περάσουμε στις διαφημίσεις. Είπε τα υπόλοιπα. Ναι, πριν περάσουμε στις διαφημίσεις, ήρθε η ώρα για τις διαφημίσεις μας, ήθελα να σου θυμίσω μια μαντινάδα. Έχεις τραγουδήσει χαρακτηριστικά. 9 χρονών ήμουν, λέει, σαν έπιασα τη λίρα. 9 μόνο χρονών ήμουν. Α, δεν την έχω γράψει σωστά, λοιπόν. Δεν πειράζει. Για να την ακούσω. Μόνο 9 χρονών ήμουν, σαν έπιασα τη λίρα. Με πίστη την αγκάλιασα και απόφαση το πήρα. Λίρα να μάθω ήθελα. Την Κρήτη να γλεντίζω και σαν την πρωτόπιασα άρχισα να ελπίζω. Ναι. Είπε και μια μαντινάδα βεβαίως προηγουμένως, Αντώνη, την καταγράψαμε, έτσι δεν είναι, την ώρα που έκανε την πρόβα. Λοιπόν, περνάμε στις διαφημίσεις. Δάσκαλε, να σε ξεκουράσουμε λίγο. Τη στιγμή. Ναι, τη στιγμή. Α, δεν κουράστηκες. Όχι, αλλά να κάνει τηλεόραση τη δουλειά. Φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας. Μετά τις διαφημίσεις, Θανάσης Κορδάκης. Τώρα, εδώ, στο στούντιο. Ένας καινούριος άνεμος, είπε. Μου έδωκε τη χάρη. Μου έδωσε τη χάρη. Να δίνω επιδέξια. Να δίνω. Όχι. Να παίζω επιδέξια. Να παίζω επιδέξια. Συνήθως στο δοξάρι. Στο δοξάρι. Αυτό. Όχι, σου είπα να με βοηθήσεις, γιατί πραγματικά μείναμε έκπληκτοι όταν ξεκίνησε τον άνεμο και σταμάτησε. Δάσκαλε, πριν σε ακούσουμε σε ένα ακόμη τραγούδι, να πούμε βεβαίως μέσα να ετοιμάζονται για ένα καινούριο βίντεο, μια καινούργια έκπληξη που σου ετοιμάζουμε. Αλλά θα ήθελα, ναι. Ό,τι πεις. Ό,τι πω. Θα ήθελα να μου πεις τι σου λέει το όνομα Μπαξεβάνης. Το όνομα Μπαξεβάνης, να εξηγήσουμε ότι ήταν ο συνοδός του Ροδινού. Ναι. Ο συνεργάτης στο Λαούτο. Αλλά ήταν εκλεκτός τραγουδιστής, καλός άνθρωπος. Σε επηρέασε καθόλου η φωνή του Μπαξεβάνη? Βεβαίως, γιατί τραγουδούσε πάρα πολύ σωστά. Ήταν από τα πρώτα σου ακούσματα, δάσκαλε? Ήταν, διότι μαζί με το Ροδινό παίζανε αυτοί που ήρθαν στο χωριό μου. Τουλάχιστον 3-4 φορές
όσο ήμουν εγώ παιδί. Θα ήθελα πριν δούμε το βίντεο να σου κάνω και άλλη μια ερώτηση. Τώρα μου ήρθε. Θέλω να μου πεις πότε πρωτόπαιξες λίρα, όχι επίσημα, ανεπίσημα και πότε επίσημα. Πού? Πού και σε ποιο μέρος. Ναι. Δηλαδή εκτός του χωριού μου. Εκτός του χωριού μου. Εκτός χωριού. Αυτά είναι πράγματα τα οποία που να τα θυμάμαι. Εγώ έχω καταγράψει όμως. Έχω καταγράψει. Δώδεκα χρονών παιδί. Ναι. Ήσουνε τότε, όταν πρωτόπαιξες έξω από το χωριό, το σπίτι, και συγκεκριμένα σε γάμο στο χωριό Χαμαλεύρη Ρεθύμου. Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι. Αλήθεια. Επάλεψα 1500 άτομα τότε σε παιδί. Σε ηλικία 12 χρονών και με μικροφωνικές εγκαταστάσεις καινούργιες. Δεν υπήρχαν τότε. Υπήρχαν οι δύναμοι στο δοξάρι και ο λαιμός ο καημένος που κουραζόταν, ναι, για να ακουστεί. Λοιπόν, μήπως θυμάσαι, δάσκαλε, την πρώτη σου επίσημη εμφάνιση. Επίσημη εμφάνιση. Δεν θυμάσαι. Σου θυμίσω εγώ. Θα μου επιτρέψεις. 7 χρόνια μετά, 19 χρονών ο Θανάσιος Κορδαλός, στον αποκριάτικο χορό των Κριτών της Αθήνας, στο ιστορικό Βυζάντιο της Βυζάντιο. Ομονίας. Δύο στιγμές. Τα έρημα χρόνια. Τα έρημα χρόνια, Αντώνη. Λοιπόν, να δούμε ένα βίντεο. Ήταν υπέροχα και για να χτίσαν να μας δώσουν άδεια των Κριτών να κάνουμε εκεί χορό, αλλά δεν τους πέρασε. Και μερικοί, ναι, ναι. Επειδή τον Ομόνια και φοβηθήκανε άλλα πράγματα, γιατί τον είχε αυτά αιτία τότε. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν ένα βίντεο, δάσκαλε, και στη συνέχεια να μας πεις τι θα μας παίξεις ή τι θα ακούσουμε. Ένα βίντεο λοιπόν για το Θανάση τον Σκορδαλό να δούμε και να το σχολιάσουμε στη συνέχεια. Πάμε. Χαίρομαι που το Κρέτα Channel τιμά το Θανάση Σκορδαλό, γιατί στο πρόσωπό του τιμά την παράδοση της Κρήτης, τη μουσική παράδοση της Κρήτης και όχι μόνο, αλλά και τη σωστή Μαδινιάδα. Υπήρξε και είναι ένας δάσκαλος, πολύτιμος, σεμνός και απέριτος και έχει ακόμη να δώσει πολλά. Έδωσε ήδη και υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι μουσικοί οι οποίοι...
κάνεις. Στην αρχή της εκπομπής, ας τα αφήσουμε, είναι χιλιοϊπωμένα γύρω από τη ζωή σου και το έργο σου. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το έργο του Θανάση του Σκορδαλού, άλλοι καλλιτέχνες για να το πραγματοποιήσουν, δεν ξέρω να τα λέω καλά, Αντώνη, έπρεπε να έχουν δύο ζωές. Πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα ήθελα να μείνουμε, σου είπα πού πρωτόπαιξες, ανεπίσημα και πού επίσημα. Πότε πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία, θυμάσαι, δάσκαλε? Το 67. 46-47, συγγνώμη. Ναι, 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 ναι. 1946 έχω καταγράψει. 46 είχα το κομμάτι έτοιμο, εγγράφτηκε και κυκλοφόρησε το 47. Το 47. Μήπως θυμάσαι ποιο κομμάτι? Μόνο εκείνος που αγαπά. Ήταν η πρώτη επιτυχία. Πρώτη επιτυχία. Δάσκαλε, ήθελα να μας πεις εάν σε επηρέασε ο χορός. Έχεις πει σε ανύποπτο χρόνο ότι ο χορός σε βοήθησε στην έκφραση και στο ρυθμό σου. Θα σου πω κάτι, Γιάννη, που το έχω ξαναπεί, αλλά αξίζει να το πούμε άλλη μια φορά. Το χωριό μου είχε μερακλείδες και πριν από μένα και θα έχει πάντα. Εμένα μου έκαμε μεγάλο καλό αυτό το πράγμα, γιατί η νεολαία η οποία υπήρχε τότε αντιλήφθηκε το ταλέντο και με αγκάλιασε. Το λέω και θα το λέω μέχρι να περπατώ, μέχρι να ζω, ότι αν είμαι εκείνος που είμαι, ή λίγο ή πολύ, το πολύ θα το πούνε άλλοι, όχι εγώ, το οφείλω στους νέους ανθρώπους που υπήρχαν τότε και μαζί τους. Και μαζί μου μετέπειτα έγιναν πιο μερακλείδες και το χωριό όλο και ακόμα και το σήμερα ημέρα όταν πάω και παίξω στο χωριό μου. Στην Αετοφολιά εκεί. Γίνεται ο σεισμός. Ναι. Στην Αετοφολιά. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, γενικά όμως ο νομός Ρεθύμνης από εκείνα τα χρόνια διέθετε τους περισσότερους οργανωπαίχτες, λιράρδες και λαγουθιέρδες. Στο χορό λοιπόν, πόσο σε επηρέασε ο χορός στο γράψιμο των τραγουδιών? Βεβαίως, γιατί αν δεν είχε χρόνο ο χορευτής, ο λιράρης, ή αν ήθελε να κάνει σωστά τη δουλειά του, δεν θα μπορούσε να κάνει εκείνο που πρέπει. Έχεις γράψει και έχω καταγράψει εδώ το θαυμασμό σου για έναν χορευτή. Το Σταμάτη. Ναι, το Σταμάτη τον Παπαδάκη. Έφυγε. Εκείνος ο οποίος σε μία βραδιά της Δώρα Στράτου τον πήρανε εκείνοι που παίζουν τη λύρα για να τα ανατολικά, που λέγεται. Πώς λέγονται αυτοί που χορεύουν, τους χορούς, τους ωραίους. Ναι. Να τις πούμε τώρα. Ναι. Ο χορός ήταν γενικός την οποία έκαμε η Δώρα Στράτου στο θέατρο, παλαιό θέατρο Πειραιός. Και βραβεύτηκαν εκείνο το βράδυ πολλά συγκροτήματα και ήταν το δικό μας εκ των πρώτων. Ο Σταμάτης ο Παπαδάκης. Ναι, ο Σταμάτης ο Παπαδάκης ευραβεύτηκε εκείνο το βράδυ. Μάλιστα. Ναι. Και τον επήρανε οι... Πώς είναι, πες τη λίρα και αυτές τις αριμάς...
Πόντι. Πόντι, να τους πω. Η Πόντι. Βοήθησε με λιάνα. Η Πόντι και τον γυρίσανε, τον εμπαστούσαν στα χέρια, τον γυρίσανε σε όλο το θέατρο για να τον δει από κοντά ο κόσμος, τόσο να πολύ ενθουσιαστήκανε από το χορό έχεις, αυτό του Σταμάτη. Έχει πει, δάσκαλε, σε ανύποπτο χρονό, ότι ο Σταμάτης ο Παπαδάκης σε βοήθησε με τα τσακίσματα του χορού για την τελειοποίηση του ρυθμού σου. Βεβαίως. Και αυτό έπαιξε ρόλο και σε αυτόν όμως. Έπειτα, μετέπειτα, βέβαια, έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ να χορέψω. Χωρίς το σκορδαλό. Ναι, δεν μπορώ να χορέψω άλλη γερά. Μα κοίταξε, εδώ στην Κρήτη, δεν ξέρω, ο Ζαχάρης γελά. Υπάρχει μια παροιμία. Είναι παροιμιώδης η έκφραση. Δεν γίνεται γλέντι χωρίς το σκορδαλό. Καλά. Χωρίς την παρουσία. Καλά. Ναι, ναι, καλά. Άλλο, ναι. Ο χρόνος παίζει. Νομίζω, Γιάννη, είσαι, νομίζω, πολύ άξιος. Είσαι μουσικός. Μεγάλος μουσικός βυζαντινός. Και γνωρίζεις από χρόνο και γνωρίζεις από χρόνο γενικά. Μουσικής. Δεν υπάρχει τίποτα σωστό αν δεν έχει χρόνο. Η ενδήποτε μουσική στον κόσμο. Έτσι πιστεύω εγώ. Αν πέφτω έξω, δεν ξέρω. Όχι, ο Αριστοτέλης έλεγε ότι η ψυχή της μουσικής είναι ο χρόνος. Μουσική, άνευ χρόνου, νεκρά εστί. Όμως ήθελα να μας ξαναπείς, δεν το χορταίνω να τα ακούω. Αυτό που σου είπε ο Σπύρος ο Περιστέρης όταν σε πρωταντίκρισε. Ξέρεις πως μου ήρθε στο μυαλό, τώρα που είπες ότι είμαι Βυζαντινός. Ο Σπύρος ο Περιστέρης, ο μεγάλος πρωτοψάλτης της Αθήνας, που σου είπε ποιο δύο τελείωσες, δάσκαλε. Και του είπα του Σπηλίου. Του Σπηλίου. Λέει, τι είναι αυτό, λέω, το χωριό μου. Και έχει ο δύο, έχει, λέω, τη φύση. Έχει, λέω, τη φύση και η φύση. Μην μου πεις πως δεν ξέρεις μουσική, λέω, δεν ξέρω. Δύο εκφράσεις του Θανάσης Σκορδαλού έχω καταγράψει. Μία αυτή και άλλη μία. Έχει πει ο Θανάσης Σκορδαλός, και να ετοιμάζεσαι, δάσκαλε, να περάσουμε στο επόμενο κομμάτι, ότι η κριτική μουσική κρατάει τη ζωντάνια της φρέσκια, διότι παράγει. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε μείνει στην Ιτιά και σε κάποια άλλα κομμάτια. Λάμπερνα. Βεβαίως. Και πρέπει, ναι, στην Παπαλάμπερνα, βεβαίως. Δεν υπάρχει μουσική παραγωγή. Είναι μεγάλο, μεγάλο, πώς να το ονομάσω, λάθος. Των μουσικών, των δημοτικών μουσικών της Ελλάδος που δεν έχουν δημιουργήσει νεότερη δημοτική μουσική. Είναι 50-60 χρόνια τώρα εκεί η ίδια μουσική. Μόνο 50 και 60. Είναι πάρα πολλά τα χρόνια που ακούμε παραδοσιακή μουσική, τα ίδια και τα ίδια. Βεβαίως, τα σεβόμαστε αυτά τα τραγούδια, όπως σεβόμαστε πολύ, και πολύ, και εγώ χαίρομαι να τα ακούω πάντοτε. Και μπορώ να σου πω ότι δεν ξέρω την άδεια να αν ήταν δυνατόν να παίζονται πολύ πιο τακτικά τα τραγούδια αυτά. Τα Καλαματιανά, τα Τσάνικα. Ετοιμάσου, δάσκαλε. Ετοιμάσου. Είμαι έτοιμος. Δεν ξέρω αν ήρθε η ώρα να φυσήξει ο άνεμος. Ήρθε. Μπορεί και αυτό να γίνει. Τι να κάνουμε. Νομίζω ότι θα ευχαριστήσω κάπως. Ναι. Καρδιά μου, καρδιά με πει.
με φύσηξαν κι σε μικρή μου αιτία. Όπα, όπα, κι σε μικρή μου αιτία. Στα πέρασα ρικά πουλιά, αμάν τα πουλιά. Στα πέρασα ρικά πουλιά, μια χαρή θα ζητήξω. Σε χαρώ μια χάρη θα ζητήξω. Μαζί τους να με πάρουνε, αμάν με πάρουνε. Με πάρουνε άλλου φωλιά να χτίσω. Άντε σαμάν, άλλου φωλιά να χτίσω. Αυτός είναι ο Θανάσιος Κορδαλός, κυρίες και κύριοι. Πριν περάσουν στις διαφημίσεις, θα ήθελα να σου υπενθυμίσω κάτι άλλο που είχες πει πάλι. Είναι παροιμιώδη αυτά που λέει κατά καιρούς. Δεν ξέρω αν τα καταγράφει κάποιος και πρέπει να τα καταγράψει κάποιος. Μου είχες πει, Γιάννη, δεν πρέπει αυτή η μουσική, επειδή μιλούσαμε προηγουμένως για τη μουσική της υπόλοιπης πατρίδας μας, της υπόλοιπης Ελλάδας, να ακούγεται μόνο, όπως και η κριτική, όταν έχουμε καμία επιστράτευση. Ακριβώς. Ναι. Από τα τηλεοπτικά μέσα και τα ραδιόφωνα. Ναι. Αυτό είναι το παράπονο του Θανάση του Σκορδαλού. Βεβαίως. Θα το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Δεν μπορώ όμως να παραλείψω να σου πω ότι τώρα τελευταίως, εγώ τουλάχιστον είμαι ευχαριστημένος από τα τηλεοπτικά μέσα και από τα ραδιόφωνα, που ακούεται πολύ περισσότερο η μουσική, η δική μας, και πότε-πότε ακούμε και κανένα Καλαμαθιανό που θα παίξουμε τώρα. Έτσι, θα παίξουμε την Ψαροπούλα τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Να πάμε σε διαφημίσεις. Ναι, και μετά είναι θα παίξουμε η ώρα την των διαφημίσεων. Φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας. Ο κύριος Ατσαλάκης, δάσκαλε, θα πρέπει να σου πω ότι θα ήταν εδώ απόψε. Αλλά πάρα πολύ σοβαροί λόγοι τον έκαναν να παραμείνει στο σπίτι του, θα τον έχουμε τηλεφωνικά. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, ο εθνικός βιογράφος. Έτσι τον έχω αποκαλέσει, διότι και σε όλες τις εκδηλώσεις εκείνος μιλεί για το έργο και τη ζωή σου. Θα τον έχουμε σε λίγο. Αν είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή ο κ. Ατσαλάκης, είναι, να τον πάρουμε. Παρακαλώ. Ναι. Κυρία Ατσαλάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δαμαρλάκη. Σας ευχαριστώ που μου κάνετε την τιμή να είστε μαζί μας σε αυτό το μουσικό αφιέρωμα στο μεγάλο δάσκαλο της κριτικής μουσικής. Και εγώ σας ευχαριστώ. Λυπούμεθα βέβαια που δεν σας έχουμε εδώ κοντά μας, αλλά πιστεύω ότι και από το τηλέφωνο θα μας πείτε με δύο λέξεις την προσφορά
του Θανάση του Σκορδαλού στην κρητική μουσική και στην Κρήτη. Καταρχήν, να σας συγχαρώ για την εκπομπή αυτή, την παρουσίαση του αγαπητού Θανάση πάλι απόψε στο Κρέτα Channel, και να τον συγχαρώ και εκείνο γιατί συνεχίζει χωρίς διακοπή να προσφέρει στην κρητική μουσική παράδοση. Καλησπέρα Θανάση. Αγαπητέ μου Κώστα, χαίρομαι που είσαι κοντά μας. Με τα λόγια στα όμορφα και η παρουσία σου πάντα δίδει όχι σε μένα μόνο, αλλά σε όλους που ακούνε τα όμορφα σου λόγια. Δεν ξεχνώ ποτέ ότι μου είσαι συμπαρασταθεί πάρα πολλές φορές στο έργο μου και εύχομαι να είσαι πάντα υγιής και για πολλούς άλλους συναδέλφους να ακούνε. Κύριε Τσαλάκη. Να είσαι καλά Θανάση και εσύ και οι συνεργάτες σου. Ευχαριστώ. Ακούμε με δύο λέξεις, βρισκόμαστε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και επειδή ο κόσμος ζητά, ήδη με ειδοποιούν, να ακούσει Θανάση Σκορδαλό, θέλουμε με δύο λέξεις να μας δώσετε το μέγεθος της προσφοράς του Θανάση του Σκορδαλού στην κρητική μουσική και στην Κρήτη. Τι να πρωτοποιεί κανείς για αυτόν τον ωκεανό. Αλλά με λίγα λόγια θα ήθελα να πω ότι η προσφορά του Θανάση Σκορδαλού στην κρητική μουσική είναι ανυπολόγιστη. Ούτε η πολιτεία, ούτε οι ειδικοί στα ζητήματα της καθαρής δημοτικής μουσικής ασχολήθηκαν με την προσφορά ενός λαϊκού καλλιτέχνη αυτής της εμβέλειας. Ευτυχώς υπάρχει το λαϊκό αισθητήριο. Αυτό εκτιμά, ανταμείβει και αποθεώνει πολλές φορές τους καλλιτέχνες. Και αυτή είναι μια πραγματική αποτίμηση της προσφοράς τους. Αν θα ήθελα έτσι με δύο στίχους του χιλιανού ποιητή Νερούντα να χαρακτηρίσω την προσφορά του Θανάση στην κρητική μουσική, όπως λέει ο Νερούντα, πρέπει να πέσεις μέσα του σαν σε ένα βαθύ πηγάδι για να αναδυθείς από την Άβυσσο με μια φλέγα μυστικό νερό και καταποντισμένες αλήθειες. Δεν ξέρω πόσο χρόνο μπορεί να διαθέτω για να πω παρακάτω ότι η παρουσία του Θανάση του Σκορδαλού στην κρητική μουσική αποτελεί σταθμό. Ναι. Κύριε Τσαλάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, επειδή περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή και ο πρόεδρος του Παγκριτίου Συλλόγου Καλλιτεχνών Κρήτης, ήθελα... Έχετε γράψει, έχετε πει, πιστεύω πάρα πολλά για τον Θανάση του Σκορδαλό. Θα ήθελα έτσι ένα σημαντικό σημείο της σταδιοδρομίας του Θανάση του Σκορδαλού που σας έμεινε και που το έτσι ειδικά μείνατε σε αυτό το κομμάτι. Θα ήθελα να μας το αναφέρετε. Παρατηρείτε το Σκορδαλό από όλες τις μουσικές του όψεις, χρόνια τώρα. Ναι. Ποιο είναι εκείνο, ένα σημαντικό γεγονός, αν θέλετε, το οποίο σας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Να σας πω ένα γεγονός που γνώρισα πριν από 7 μέρες. Βεβαίως. Ακριβώς πριν από 7 μέρες ήταν εδώ στην πόλη μας ο μοχιανός γιατρός Σύφης Κριτσοτάκης. Αυτός ζει και εργάζεται στη Λουζάνη. Στη Λοζάνη. Στη Λοζάνη, στην Ελβετία. Στην Ελβετία. Καθίσαμε και πίναμε ένα καφέ και ξεκινήσαμε, συζητούσαμε διάφορα πράγματα. Μεταξύ των πρώτων που με ρώτησε ήταν τι κάνει ο Θανάσης ο Σκορδαλός. Λέω, τον ξέρεις, τον ακούς, λέει, πώς μου λέει. Ήρθε πριν από μερικά χρόνια στην Ελβετία με το συγκρότημά του. Δεν ξέρω, μου λέει, ποιος τον έστειλε εκεί στη Λοζάνη. Και αυτό που έγινε δεν περιγράφεται με λόγια. Το ρεσιτάλ δόθηκε σε μια θεατρική αίθουσα πολύ μεγάλη. Ο κόσμος παρακολούθησε, όλοι οι Ελβετοί, να σημειώσετε,
με θρικευτική ευλάβεια και απόλυτη ησυχία το πρόγραμμα. Στο τέλος, όταν άρχισαν τα χειροκροτήματα, μου έλεγε ο Σύφης, είχε την αίσθηση ότι ξέσπασε απότομα σφοδρή θύελλα. Τέτοια ήταν η απήχηση της μουσικής μας στους Ελβετούς. Και μου γεννάτε, κύριε Δαμαρλάκη, ένα ερώτημα. Ναι. Με απασχολεί. Μήπως η μουσική μας, μετά από αυτά που μου είπε ο Σύφης, η μουσική μας έκφραση, που είναι αποτέλεσμα ελεύθερης ψυχικής έξαρσης και βίωση υψηλών συναισθηματικών καταγραφών, ακόμη και δυνατών παρορμήσεων, είναι τελικά η ειδοποιώς διαφορά της από την έντεχνη μουσική. Αυτό πιστεύω, αυτός πιστεύω είναι ο λόγος που συγκινεί, παρασέρνει και σκλαβώνει μέχρι μαράζει τον παρθένο ακροατή. Γιατί απευθύνεται κατευθείαν στο συναίσθημά του, στην καρδιά του και όχι στο μυαλό του. Με άλλα λόγια βαλαντώνει τις αισθήσεις του. Έτσι φτάνομαι στον αριστοτελικό ορισμό ουδέν εντονώ όμοι πρώτερον εν διαισθήσει. Τίποτα δεν πάει στο μυαλό πριν περάσει από τις αισθήσεις μας. Μήπως λοιπόν δεν έχουμε καταλάβει το βαθύτερο νόημα και τα μηνύματα των μουσικών μας δημιουργών. Μήπως η μουσική και οι χοροί μας τελικά οδηγούν τον άνθρωπο σε μια πανανθρώπινη ειρηνική κοινωνία. Γιατί αυτό ομολογούν οι κόρδες της λύρας και το δοξάρι και αυτό διδάσκουν οι περίφημες κριτικές μαντινιάδες. Μήπως λοιπόν χρειάζεται και η μουσική μας και η χοροί μας μεγαλύτερη προσοχή και πιο πολύ σεβασμό από ό,τι δείχνουμε. Κύριε Τσαλάκη, αυτά είναι τα ερωτήματά μου, κύριε Δαμαρλάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Λυπούμε που δεν είστε απόψε εδώ μαζί και πιστεύω ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία στις επόμενες εκπομπές μας να σας έχουμε μαζί μας, γιατί πραγματικά αποτελείτε κι εσείς ένα κεφάλαιο για την Κρήτη. Θα έχουμε την ευκαιρία, πιστεύω, να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ μεγάλο κεφάλαιο, όχι μικρό, κύριε Γιάννη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσαλάκη. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας νύχτα. Αν έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον πρόεδρο, θέλει και εκείνος σε αυτό το μικρό αφιέρωμα που κάνουμε για τον μεγάλο δάσκαλο της κριτικής μουσικής, τον Θανάση του Σκορδαλό, είναι ο Μιχάλης ο Αλεφαντινός. Εάν τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, Μιχάλη. Καλησπέρα, φίλε Γιάννη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, είσαι ο Θανάση. Καλησπέρα, Μιχάλη. Ξέροντας ότι ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύτιμος και επειδή εγώ προσωπικά αγαπώ τον Θανάση και θέλω να τον ακούω να παίζει, θα ήθελα να πω μόνο δύο λόγια για τον Θανάση Σκορδαλό. Ναι. Αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είναι ό,τι πολυτιμότερο έχουμε στη μουσική μας. Μεγάλη προσφορά, η παράδοση γενικά οφείλει πολλά στον Θανάση Σκορδαλό. Αλλά και εμείς οι νέοι καλλιτέχνες. Έχουμε υποχρέωση και οφείλουμε να παραδειγματιζόμαστε από το μουσικό ύφος αλλά και γενικά την παρουσία, την καλλιτεχνική παρουσία του Θανάση Σκορδαλό. Γιατί η σημερινή τώρα, να το πω τρέλα, αυτή η κλαούρα και το σιλάδι που κυκλοφορεί, δεν νομίζω ότι ταιριάζει στη μουσική μας. Ο Θανάσης λοιπόν ο Σκορδαλός είναι πρότυπο στη μουσική μας και οφείλουμε όλοι να τον προσέχουμε σαν κόρη οφθαλμού. Εγώ προσωπικά τον αγαπώ ιδιαίτερα και του εύχομαι, αλλά και εκ μέρους όλων των καλλιτεχνών πιστεύω, να είναι καλά, γερός, δυνατός, να συνεχίσει να προσφέρει γιατί το χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Μιχάλη Αλεφαντινέ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για τα λόγια σου. Θανάση μου, το νιώθω και το λέω. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Μιχάλη, πριν κλείσεις, θα ήθελα και εγώ να σε ευχαριστήσω και να σου πω ότι σε τιμάει η σημερινή σου παρέμβαση και σαν πρόεδρο αλλά και σαν καλλιτέχνη. Το θεωρώ υποχρέωση, διότι οι καταστάσεις, οι μουσικές τουλάχιστον σημερινές, χρειάζονται ένα Θανάση Σκορδαλό. Να σου ευχηθούμε λοιπόν καλή επιτυχία στο έργο σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δάσκαλε, πολλά. Ακούστηκαν. Ωραία, τώρα να παίξουμε το φινάλε. Όχι φινάλε, θα παίξεις δύο ακόμα. Α, έχουμε. Ναι, έχεις χρόνο. Πάμε λοιπόν.
δικαίωμα μόναχα να σε βλέπω, να σε χαρώ μόναχα να σε βλέπω. Γιατί, αχ γιατί, γιατί με τρώει η έγνοια σου, αμάν η έγνοια σου. Γιατί με τρώει η έγνοια σου, τα κάθομαι κι αστέκω, άντε σάμα να κάθω με κι αστέκω. Δάσκαλε, ήρθε η ώρα για το φινάλε και πριν κλείσουμε την εκπομπή, αφού ευχαριστήσω τον Αντώνη, τον Άρη και τον Ζαχάρη που μαζί σου απόψε με τιμήσατε με την παρουσία σας, θα ήθελα να σου πω, δάσκαλε, ότι τούτη την ώρα, και να το πω σε όλο τον κόσμο, τούτη την ώρα, δάσκαλε, ακουμπούν πάνω σου όλοι οι σύγχρονοι ερμηνευτές της κριτικής μουσικής. Και όπως είπε και ο Πρόεδρος, προς τιμήν του, σε σένα οφείλουν πολλά, αλλά από σένα περιμένουν και πολλά. Θέλω να κλείσεις την απόψινή σου παρουσία στο Κρέτα Channel και στην εκπομπή μου, η Κρήτη μας, με ένα μήνυμα προς τους νέους καλλιτέχνες. Εκείνο που έχω να πω για τους νέους καλλιτέχνες, ότι όπως γνωρίζουν, λύρανε ένα δύσκολο όργανο, διότι είναι πρακτικό. Και θέλει πολλή εργασία. Αφενός και αφετέρου να κουράσουν τους εαυτούς τους για να δημιουργήσουν. Και αυτοί οι νέοι περισσότερη μουσική για τον τόπο μας. Δάσκαλε, να σε ευχαριστήσω και πάλι. Να ευχαριστήσω και τους φίλους και φίλες που ήταν μαζί μας όλη αυτή την ώρα. Και εγώ ευχαριστώ, Γιάννη, το συγκρότημά μου που ήρθε απόψε και βγάλαμε αυτή την όμορφη βραδιά κοντά σου και κοντά σε εκείνους που μας άκουσαν, και θέλω να ευχαριστήσω και το Κρέτα Channel πάλι, το Γιώργο το Σιντηράκι, ο οποίος έχει φτιάξει τόσο ωραία πράγματα εδώ, τα παιδιά που εβοήθησαν και τον αγαπητό Γιάννη Δαμαρλάκη που είναι πάντοτε πρόθυμος, έτοιμος να προσφέρει στον τόπο μας με τα όμορφα του λόγια την κριτική μουσική.
Να σας ευχαριστήσω. Θα παρακαλέσω το κοντρόλ μέσα να πέσει εκεί απάνω το σήμα, γιατί το σήμα της Κρήτης είναι ο Θανάσης Κορδαλός. Γεια σας.